Ο Δήμος Μεσίνης σταθερά το τελευταίο διάστημα ενισχύει όλες τις πρωτοβουλίες που παίρνονται και έχουν σχέση με την παρουσία του στον αρχαιολογικό χώρο της Αρχαίας Μεσίνης. Οι φίλοι του Ιδρύματος Κατσουλίδη και ιδιαίτερα ο πρόεδρός του έχει κάνει μεγάλη προσπάθεια τον ένα χρόνο που είναι, ένα χρόνο που είναι ο Σύλλογος, στο να συνδέσει τη Μεσίνη με την Αρχαία Μεσίνη και με το Ίδρυμα Κατσουλίδη, και στα πλαίσια αυτής της προσπάθειας και από το Δήμο Μεσίνης και από το Ίδρυμα Κατσουλίδη γίνονται δύο εκδηλώσεις τα δύο επόμενα Σάββατα. Θα μεταφερθούμε στο θέατρο της Αρχαίας Μεσίνης για εκδηλώσεις που θα γίνουν στο χώρο. Εγώ θέλω να καλέσω όλους τους φίλους της Μεσίνης και κατ' επέκταση και της Αρχαίας Μεσίνης και όλους τους φίλους του Δήμου μας να βρεθούν τα δύο Σάββατα στην Αρχαία Μεσίνη, και παρόλο ότι ζούμε δύσκολες καταστάσεις αυτή την περίοδο της κρίσης, το θέμα πολιτισμού και η Αρχαία Μεσίνη είναι αυτά τα ισχυρά όπλα που έχουμε, ώστε να ξεπεράσουμε, και μέσα από αυτή τη διαδικασία πιστεύουμε ότι θα βοηθήσουμε και εμείς να ξεπεραστεί όσο μπορούμε και αυτή η κρίση, και να φέρουμε τον πολιτισμό περισσότερο, να ενώσουμε το κομμάτι της Μεσίνης με την Αρχαία Μεσίνη. Αυτό που θα κάνουμε λοιπόν αυτό το Σάββατο στις 2 Ιουλίου είναι μια βραδιά με μια χοροδιακή μουσική, μια εκπληκτική χοροδία, το Οδείου Κόνταλη, μεικτή χοροδία, και μια μικρή ορχήστρα ερχόρδων, όπου θα παίξουν μουσική από ευρωπαϊκή μουσική, Γκασπαρίνι, Μοντεβέρντι, Μέντελσον, αλλά και Έλληνες, Άλκη Μπαλτά, Γιάννη Κωνσταντινίδη, δηλαδή μουσικούς, δημοτική μουσική διασκευασμένη, και κάνουν ένα φινάλε εντυπωσιακό με τη μικρή λειτουργία του Μότσαρ, όπου συμμετέχει και μια μικρή ορχήστρα ερχόρδων. Σε αυτήν την εκδήλωση είναι 40 περίπου χοροδοί και μουσικοί. Επικεφαλής διευθυντής ορχήστρας είναι ο Μιχάλης Οπατσέας, ένας άνθρωπος που έχει σπουδάσει, παρότι είναι δικηγόρος, έχει σπουδάσει χοροδιακή μουσική στη Βιέννη, έχει υιοθετήσει το σύστημα Κόνταλη που είναι ουγγρικό, μιλάει πάρα πολλές γλώσσες, είναι ένας άνθρωπος σημαντικός, και είναι μεγάλη τύχη που έρχονται και με ίδια μέσα και με ίδια ειδής εξόδης, δηλαδή σε αυτήν την εκδήλωση που συμφωνήσαμε να κάνουμε μαζί, γιατί το κόστος είναι πάρα πολύ μεγάλο για τόσους ανθρώπους να μπορέσουμε να διαχειριστούμε εμείς σαν σύλλογος νέος και μικρός. Για την εκδήλωση του Σαββάτου έχουμε κλείσει πούλμαν από την πλατεία της Μεσίνης, από το φαρμακείο του Σταυρόπουλου, και ένα πούλμαν θα φύγει από την Καλαμάτα, γιατί οι περισσότεροι χοροδοί του Ορφέα θα ανέβουν πάνω στην Αρχαία Μεσίνη. Η είσοδος είναι δωρεάν και θα σας καλούμε όλους, αν δεν έχετε κάποια άλλη υποχρέωση, να μην χάσετε αυτή την ευκαιρία. Με μεγάλη χαρά συμμετέχω σε αυτή την προσπάθεια που ξεκίνησε εδώ και καιρό. Δηλαδή σκέφτομαι ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να είναι ένα μουσείο, να είναι ένα πολύ ζωντανό χώρο. Και πρέπει όλοι να συμμετέχουν για να γίνει αυτό. Μέσα στο μουσείο και εκτός μουσείο. Τις καλοκαιρινές μας προσπάθειες είναι και του Σαββάτου 9 Ιουλίου. Στις 8.30 ώρα θα γίνει μια προβολή. Η προβολή στην Ιθώμη, στο Αρχαίο Θέατρο. Η προβολή είναι μια αρχαία τραγωδία, η Αντιγόνη, η οποία κινηματογραφήθηκε από μια παράσταση που δόθηκε στο Ολυμπιακό Θέατρο της Βιτσέντζα. Οι ηθοποιοί είναι Ιταλοί, η σκηνοθεσία είναι του μεγάλου Θεοδόρου Τερζόπουλος.
Δεν είναι τυχαία ότι διαλέχτηκε αυτό το θέατρο, δηλαδή το Ολυμπιακό της Βιτσέντσα, για να γίνει αυτή την κινηματογραφημένη δουλειά. Το θέατρο χτίστηκε το 1585, τρεις τρίτου του 1585 έγινανε τα εγγένεια με τον Εντίποδα. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αυτό το θέατρο είναι το πρώτο κλειστό θέατρο της Ευρώπης και δεν είναι τυχαίο ότι διάλεξε αυτό. Δηλαδή δείχνει πώς είναι σημαντικό, δηλαδή πόσο σε όλες τις εποχές οι αξίες του αρχαίου θέατρου έχουν επικαιρότητα και είναι πολύ σημαντικές. Γι' αυτό το λόγο είναι μια ευκαιρία να μην χάνει κανείς έτσι, την ευκαιρία να το δει. Είναι δωρεάν. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να δούμε σε ένα αρχαίο θέατρο με σύγχρονα μέσα την προβολή μια τραγωδία που παίζεται σε ένα θέατρο του 1580.